Κυρίες και κύριοι, με τον αποψινό καλεσμένο έχουμε καιρό να τα πούμε. Συνήθως φιλοξενούνταν σε όλη εκείνη και την δύσκολη περίοδο της πανδημίας και ήταν από τις νυφάλιες φωνές και από εκείνους τους επιστήμονες οι οποίοι έλεγαν, μάλλον ξόρκιζαν πολλές από εκείνες τις αμφιβολίες οποίες είχαμε όλοι στην υπόθεση των εμβολίων ή στα χαρακτηριστικά της πανδημίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος παρεμβαίνει στο δημόσιο γίγνεσθε και έχει και ευθύτητα άποψης και γνώμης. Και τα δύο έχουν σημασία. Διότι ο καθένας μας μπορεί να έχει γνώμη, άποψη όμως έχει αυτός ο οποίος γνωρίζει ένα αντικείμενο. Και αυτό διακρίνει τον κύριο Γιώργο Μιλιό, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Σινιάτη. Γιατρός και από ό,τι είδα... Υποψήφιος. Υποψήφιος για τον Ιατρικό Σύλλογο, επικεφαλής ενός συνδυασμού. Ναι, κατεβαίνουμε με τον συνδυασμό των γενικών γιατρών. Είναι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είμαστε τώρα στο επίκεντρο. Αποφασίσαμε να είμαστε ανεξάρτητοι, γιατί θέλουμε να διεκδικήσουμε τη φωνή της διαφορετικότητας μέσα στην διαδικασία της αναδιάρθρωσης του συστήματος υγείας. Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση του προσωπικού γιατρού βρίσκεται στο κέντρο συζήτησης αυτού του μεγάλου ζητήματος της δημόσιας υγείας, με πολλούς συναδέλφους σας οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το προσκλητήριο του Υπουργείου Υγείας να γίνουν προσωπικοί γιατροί με τα χαρακτηριστικά, τα λέγαμε τον Φίβο Κακαβίτσα πολύ πρόσφατα, με τα χαρακτηριστικά της ευθύνης σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, εγώ δεν θα πω πελατών, πολιτών οι οποίοι θα είναι στην δική τους υποτίθεται επίβλεψη και θεώρηση. Και την ίδια ώρα υπάρχει ανησυχία και αγωνία σε ανθρώπους, κυρίως ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη τη συνταγογράφηση και ακούνε εκείνα τα περίφημα του Υπουργείου Υγείας ότι εάν δεν έχεις προσωπικό γιατρό θα έχεις και πρόστιμα. Δηλαδή μετακυλίεται στον πολίτη η ευθύνη του Υπουργείου να μην μπορεί να επικοινωνήσει την αναγκαιότητα ή την ανάπτυξη ενός συστήματος. Απίθανο αλλά θαυμαστό. Νεοελληνικό φυσικά. Είναι σωστή η σκέψη του να μπούμε στη διαδικασία του προσωπικού γιατρού. Έχει αναπτυχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον δυτικό πολιτισμό. Ότι από την χάρτα της ΑΛΜΑΤΑ το 70 που μπήκε στη διαδικασία η προσωπική γιατρή στον δυτικό κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω σε αυτό. Καλά είναι που το κάνουν. Δυστυχώς το κάνουν με πάρα πολύ λάθος. Αλλά ως πραγματικότητα κοινωνική υπήρχε, γιατρέ μου. Δηλαδή, εγώ πρέπει να σου πω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Ήταν δύο αδέρφια γιατροί και μάλιστα η μνήμη τους για όποιον μας ακούει είναι ξεχωριστή. Ήταν ο Σπύρος και ο Δημήτρης Δραζίνος. Εγώ θυμάμαι ότι ένα τμήμα της παλιάς πόλης είχε προσωπικό γιατρό χωρίς να υπάρχει κατ' εντολή του προσωπικού γιατρού, παθολόγος. Το Δημήτρη Δραζίνο ή τον Σπύρο Καζίνο, ένα άλλο τμήμα. Υπήρχε η σχέση με τον γιατρό, τον προσωπικό γιατρό. Αυτό τώρα σε μια θεσμική οργάνωση τίνει να θεμελιωθεί. Όμως με τι χαρακτηριστικά, με τι προϋποθέσεις και για εσάς τους γιατρούς και για τον πολίτη. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο θέμα και πεδίο συζήτησης για τους ωφελούμενους και για τους παρόχους τους γιατρούς. Μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Έχουμε ειδησιογραφικά όμως ένα θέμα πολύ σοβαρό. Γιατί σήμερα είχαμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ. Άλλωστε με τα περιφερειακά πράγματα εσείς έχετε ασχοληθεί. Υπήρξε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό της Ρόδης Κράτης Αγκαροπούλου. Υπήρξατε και επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα υγείας. Έχετε παραιτηθεί πια από όλα αυτά. Δεν ξέρω από την βλέψη ή την πρόθεση να πολιτευτείτε στην αυτοδιοίκηση, αν έχετε παραιτηθεί. Αλλά μην το απαντήσετε, να αφήσετε έτσι να γεννιούνται. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Ρόδη Κράτσα Καροπούλου έχει κάνει δηλώσεις σήμερα στο ΣΤΑΡΤ σχετικά με την υπόθεση του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης. Επίσης σημαντικό θέμα με την δημόσια υγεία. Θυμάμαι τον Δημήτρο Δραζίνο όταν έβλεπε έναν, λέω τον γιατρό της οικογένειάς μου, Θεός χωρέστον, όταν έβλεπε τον δακαταριστή του λέει καλημέρα συνάδελφε. Και θυμάμαι μια μέρα μου το εξήγησε στο ιατρείο του, γιατί εγώ σύχναζα στο ιατρείο του, ήταν και συλλέχτης ωραίο αντικειμένο. Μου λέει, όπως φροντίζω εγώ την υγεία τη δική σου και το γονιό σου, το ίδιο και αυτός φροντίζει τη δημόσια υγεία κρατώντας καθαρό το περιβάλλον. Μπορούμε να φανταστούμε μια κοινωνία χωρίς τους υπαλλήλους καθαριότητας. Όχι. Μια οργανωμένη κοινωνία, δυτική κοινωνία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Ρόδη Κράτσα Καροπούλου.
Όπως ενημέρωσε η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα Τσακαροπούλου, το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων το οποίο θα εφαρμοστεί στο εργοστάσιο της Κέρκυρας στηρίζεται στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία στη βάση της ανακύκλωσης, νομοθεσία η οποία επιβάλλεται να ακολουθηθεί και στα Ιόνια νησιά μέχρι το έτος 2035. Το νέο εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης θα δημοπρατηθεί με βάση τα νέα τεύχη τα οποία εγκρίθηκαν στις σημερινές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΘΣΑ, όπου εντάσσεται η προαίρεση για τη λειτουργία του, δηλαδή ότι το εργοστάσιο μπορεί να λειτουργήσει για 6-6 χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν, η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Κέρκυρας διαμορφώνεται σε μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Επίσης, διασφαλίζεται η ευελιξία στην επεξεργασία μεταβλητών ροών αποβλήτων, η εκπλήρωση νέων αυξημένων στόχων ανακύκλωσης, η επεξεργασία αποβλήτων πριν την ταφή και τελικά η μείωση του τελικού υπολείμματος προς ταφή, άρα και του τέλους ταφής, το οποίο καταβάλουν οι Δήμοι. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 71,67 εκατομμύρια ευρώ, στον οποίο περιλαμβάνεται το κόστος κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας της ΜΕΑ, αυτό της κανονικής λειτουργίας της για 6 χρόνια και τα δικαιώματα προαίρεσης. Υπάρχει και η μεγάλη καινοτομία της προαίρεσης για την αναβάθμιση του εργοστασίου. Διότι μόνον έτσι, με αυτό το σχήμα, όπως τα τεύχη αυτά θα εγκριθούν, περιλαμβάνοντας την ονομαζόμενη προαίρεση, μπορεί να έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 21-27. Φροντίσαμε λοιπόν το σύστημα αυτό της διαχείρισης, του οποίου θα ζητήσουμε σε λίγο την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα δημοπράτηση των τευχών, να έχει απρόσκοπη την προοπτική της χρηματοδότησης από το 21-27. Οι εκφράσεις που είναι στην απόφαση είναι μελετημένες τεχνικά και νομικά από το ΙΜΕΠΕΡΑ, από το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Περιβάλλοντος, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλον. Δεν σημαίνει το κόστος ότι είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις αυτές καθεαυτές. Είναι ολόκληρο το σύστημα το οποίο προδιαγράφει μια απρόσκοπη καλή λειτουργία και αναβάθμισή του με χρηματοδότηση την οποία θα έχουμε από το ΕΣΠΑ 21-27. Επειδή επικεντρωνόμαστε στις πληγές μας και στην αδυναμία του παρελθόντος, φυσικά οι νέες συνθήκες, οι νέοι όροι χρηματοδότησης, οι νέες προοπτικές για τις νέες μονάδες είναι κάτι που δεν έχει συζητηθεί με την κοινωνία. Υπόσχομαι ότι θα έχουμε ένα διάλογο ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων για να είμαστε όλοι ασφαλείς για το που πηγαίνουμε στο μέλλον. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα Μοθωνέου. Η κυρία Κατερίνα Μοθωνέου είναι η χωρική αντιπεριφερειάρχη της Ακίνθου. Είναι μαζί μας μέσω της τεχνικής του Skype. Καλησπέρα, κυρία Μοθωνέου. Τη βρίσκουμε στο γραφείο της. Την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Τη ζήτησα να είναι μαζί μας. Σήμερα με τη συνεδρίαση, ζητάω συγγνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού ΦΟΣΔΑ, διότι μπορεί να μας εξηγήσει τα νούμερα, μπορεί να μας εξηγήσει τα δεδομένα δηλαδή αυτής της υπόθεσης, σε ποιο χρονικό σημείο βρισκόμαστε και με ποιες προδιαγραφές πάμε προς διαδικασία δημοπράτησης του εργοστασίου. Άλλωστε, φαίνεται ότι είναι ένα θέμα συζήτησης για την τοπική κοινωνία. Έχετε καταγράψει και τις πρώτες αντιδράσεις του κυρίου Γαλιατσάτου. Αλλά θέλω να μείνουμε στο καθαρά ενημερωτικό κομμάτι, κυρία Μοθωνέου. Κύριε Ζηνιάτη, να μείνουμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ. Δώστε μας λίγο ήχο στο στούντιο, παιδιά. Με ακούτε? Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Αποφάσισε λοιπόν την έκθεση των τεφών δημοπράτησης του έργου κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αστικών στερών αποβλήτων, Άσα Κέρκυρας. Ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό αρχικά όσον αφορά την κατασκευή 23.951.612 ευρώ και 90 λεπτά. Και έχει, από αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το δικαίωμα της προαίρεσης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε το στόχο του 2030, που έχει βάλει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτεί
τα εργοστάσια. Της χαμηλής υπολοιματικότητας, λέτε. Ακριβώς. Να πάρουμε το 10%. Να θάβει λοιπόν η Κέρκυρα σκουπίδια κατά ποσοστό λιγότερο από 10%. Ναι. Πετυχαίνουμε λοιπόν με αυτό το εργοστάσιο που δημοκρατεί σήμερα ο Περιφερειακός Φόσνα και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και ευχαριστημένη για το αποτέλεσμα αυτό για την Κέρκυρα, γιατί θα ανοίξουμε μια παρένθεση, η Κέρκυρα έχει ταλαιπωρηθεί. Πετυχαίνουμε λοιπόν το στόχο, και ποιος είναι ο στόχος? Να κατασκευαστεί το εργοστάσιο, να έχει υπόλοιμα λιγότερο από 10% και το πιο σημαντικό, να στοιχίζει ο τόνος στην επεξεργασία 45 ευρώ. Όταν σήμερα είναι πολύ σημαντικό και κρατήστε σήμερα το αυτό. Σήμερα είναι 170. Έτσι, ακριβώς. Και μη σας πω και παραπάνω. Δηλαδή και... κύριε Ζηνιάκη, τον πίνακα τα έξι. Σήμερα είναι σκανδαλώδες το κόστος, έτσι, κυρία Μοθωνέου. Και στη Ζάκυνθο φαντάζομαι, λόγω της κατάστασης. Δηλαδή, βεβαίως, όλη αυτή η ιστορία του θάβω, μεταφέρω κτλ. Έχει πολλαπλάσιο κόστος. Είναι τρελά τα νούμερα. Έτσι. Αυτό το οποίο δηλαδή σήμερα πήρατε απόφαση να προχωρήσετε στη διαδικασία δημοπράτησης, έχει κόστος κατασκευής, λέτε, 21 εκατομμύρια ευρώ. 23 εκατομμύρια. 23 εκατομμύρια, ωραία, εντάξει. Και εάν ο φορέας, δηλαδή ο διαβαθμιδικός ΦΟΣΔΑ, στην εταιρεία με την οποία συμβάλλετε, θέλει να προχωρήσει εξέλιξη του εργοστασίου. Σωστά. Αυτό με βάση τις προδιαγραφές κατασκευής του εργοστασίου που θα δώσει ο κάθε διαγωνιζόμενος, θα μπορεί να γίνει, να σας πω όπως τα καταλαβαίνω εγώ, θα μπορεί να γίνει έως ποσοστό υπολείμματος 10%. Όχι, θα μπορεί, θα γίνει υποχρεωτικά έως ποσοστό. Ναι, ναι, γιατί υπάρχει, λέω, επομένως ο διαγωνιζόμενος κατασκευαστής πρέπει να σας δώσει μια τεχνική κατασκευή εργοστασίου που θα μπορεί να δώσει υπόλοιμα 10% όπως ορίζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Και έτσι έχει το δικαίωμα, και γι' αυτό έχουμε βάλει το ποσό της προαίρεσης στο έργο, στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αν δηλαδή ο ανάδοχος με απλά λόγια μας πείσει ότι μπορεί να πετύχει το στόχο του 2030, θα ενεργοποιήσουμε την προαίρεση η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα. Χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Ακριβώς. Δηλαδή 23 και 11 είναι 33 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά την κατασκευή. Ωραία. Την κατασκευή. Και όσον αφορά τη λειτουργία, η λειτουργία έχει βγει στο ποσό για 6 χρόνια 10 εκατομμύρια 011 ευρώ. Αν το διαιρέσετε θα δείτε ότι θα κοστίσει 45 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή μιλάμε για ένα συνολικό κόστος 43 εκατομμύρια. Συν τις προαιρέσεις, συνολικό κόστος όλα χωρίς το ΦΠΑ είναι 64 εκατομμύρια. Α, 64 εκατομμύρια. Ωραία. Όμως έχει και τη λειτουργία. Η λειτουργία είναι κάτι διαφορετικό από την κατασκευή. Ναι, σύμφωνα. Είναι υποχρεωτικό να είναι πλέον μαζί και ενσωματωμένο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να προχωρήσει στη δημοπράτηση και χρηματοδότηση ενός εργοστασίου θέλει μέσα και τη λειτουργία. Ερώτηση. Στην προηγούμενη διαδικασία που δημοπρατήσατε, δημοπρατήσατε με βάση τα χαρακτηριστικά τα οποία παραλάβατε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρξε όλη αυτή η εμπλοκή οδήγησε σε αναθεώρηση του σχεδιασμού, του πλαισίου, του διαγωνισμού για το έργο. Βεβαίως. Γιατί μπήκε η προαίρεση και το έργο που θα δημοπρατούσαμε τότε θα είχε υπόλοιπα 35-40%. Ενώ σήμερα το έργο που έχουμε σχεδιάσει, δημοπρατούμε και με διαδικασία της προαίρεσης θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγγίζει την ταφή στο 10%. Ωραία. Πότε δημοπρατείτε? Έχουμε μπει στη διαδικασία. Σήμερα έγινε η έγκριση των πτευχών και έχουμε πάρει την προέγκριση από την ΕΠΕΡΑ και είναι κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που θα βγει στον αέρα η δημοπρασία. Υπάρχουν κάποιοι χρόνοι γιατί είναι διεθνής διαγωνισμός. Είναι διεθνής. Είναι διεθνής. Επομένως και υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης. Υπάρχει ανταγωνιστικός διάλογος, αν έχετε εικόνα. Σε τέτοια μεγάλα έργα συνήθως... Είναι μελέτη κατασκευή, διότι ως μελέτη κατασκευή νομίζω ότι εμπεριέχει και τον ανταγωνιστικό διάλογο. Και απαιτεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών για να έχουμε ανάδοχο. Μπορεί και να νομίζω πως ναι, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Γιατί... Αν δεν έχουμε ενστάσεις, διότι μιλάμε για μια διαγωνιστική διαδικασία που με τις δεκάδες εκατομμύρια για τα οποία μιλάμε, θα ενεργοποιηθούν οι πάντες και ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εσείς
Τι εικόνα έχετε πάντως, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία όσο πιο κοντά το εργοστάσιο δημοπρατηθεί. Εκτιμάτε ότι τον Νοέμβρη θα βγάλετε την προκήρυξη? Εκτιμώ ότι τον Νοέμβρη θα βγάλουμε την προκήρυξη και θεωρώ ότι μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο θα υπάρχει ανάδοχο στο εργοστάσιο. Θα έχει εντωμεταξύ καθαριστεί ο χώρος, διότι ξέρετε, αν έχουμε μια θετική εξέλιξη, αν δηλαδή τον μήνα Μάιο έχουμε τον ανάδοχο, ο ανάδοχος πρέπει να μπει στον Χιτά Τεμπλονίου. Και το σημείο του Χιτά Τεμπλονίου που είναι χώρο θετημένο το εργοστάσιο είναι σήμερα μια χαβούζα. Αυτό πότε θα φύγει, τι εικόνα έχετε εσείς? Ακούστε, γίνεται το εξής. Εμείς στιγμή δεν έχουμε σταματήσει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πράγματι, υπάρχει μια στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο το οποίο έχει κατευθεί και νομίζω ότι θα έχει θετική έκβαση πολύ σύντομα στο επόμενο 15ήμερο. Μια έξτρα αποδότηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια που υπάρχουν ήδη στο συγκεκριμένο χώρο στο Τεμπλόνι. Και να τακτοποιήσουμε το θέμα όσον αφορά και τα δύο κύτταρα και τα θέματα των πτυχίων που έχουν φύγει λόγω των καταστροφών που έχουν γίνει εκεί. Εκεί πέρα έχει καθίσει το έργο, διότι η υπόθεση του Χιτά Τεμπλονίου έχει κομβική σημασία στο να μπορέσει να εγκατασταθεί ο εργολάβος και να τρέξει το έργο. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Είναι κάτι αντίστοιχο, κύριε Ζημιάτη, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Ζάκυνθο. Βέβαια. Τοποιήσαμε το θέμα του Λίβα και έτσι εγκαταστάθηκε ο εργολάβος και γίνεται το εργοστάσιο σήμερα. Και το ίδιο είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί και στην Κέρκυρα και θα το δείτε στο σύντομο χρονικό διάστημα. Και τι χρόνο κατασκευής έχει? Το εργοστάσιο δεν με βρίσκεται, με βρίσκεται απροετοίμαστε. Περίπου. Μιλάμε για καταρχήν, εάν έχουμε ένα παράδειγμα και αυτό είναι της Ηπείρου. Ο εργολάβος έτρεξε, το κατασκεύασε και έχει την εκμετάλλευση. Δηλαδή έχει ένα κέρδος από τη διαδικασία διαχείρισης. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ, κύριε Ζημιά. Αυτό λέω. Λοιπόν, πότε σας περιμένω στο στούντιο να τα πούμε με άνεση χρόνου? Νομίζω γύρω στις 20 θα είμαι στη Κέρκυρα και θα μπορούμε να έχουμε και τα νούμερα ακριβώς και να πούμε ό,τι θέλετε. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί πρέπει να σας πω ότι με την κυρία Κράτσα το είχα κουβεντιάσει πριν κερδίσει τις εκλογές. Και μου το είχε πει ως σκέψη, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, άσχετα που δεν την έχετε επικοινωνήσει σωστά, για ένα μουσείο ψηφιακό που αφορά τον επτανησιακό πολιτισμό. Είναι υπόθεση της οικίας Ρώμα, για την οποία έχετε δεχτεί και μια κριτική τις τελευταίες ημέρες από τον κύριο Γαλιατσάτο. Αυτό το πράγμα, το οποίο για εσάς τους ακινθινούς, είναι πολύ σπουδαίο. Εγώ λέω ότι είναι πολύ σπουδαίο για τους επτανήσιους και είναι ακόμη πιο σπουδαίο για τους Έλληνες, γιατί έχουν αγνοήσει έναν ισότιμο του Κολοκοτρώνη Έλληνα, ο οποίος συνέβαλε σε αυτό που λέμε Ανάσταση του ελληνικού έθνους. Προχωράει. Να σας πω λοιπόν τι γίνεται, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Καταρχήν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχει φτιάξει ένα τεχνικό δελτίο το οποίο είχε. Μιλάμε για την αγορά της οικίας του Ρώμα. Ένα λεπτό. Ναι. Του Ρώμα. Ήταν το τεχνικό δελτίο περιείχε την αγορά της οικίας και την αγορά όλης της συλλογής. Μάλιστα. Των επίπλων και των αντικειμένων της οικογένειας Ρώμα. Ακριβώς. Η συλλογή λοιπόν αυτή αγοράζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκτιμήθηκε. Αγοράστηκε. Μίσης, τελειώνει το θέμα αυτό στο ύψος των 3.950.000 ευρώ. Σημαντικό. Θυμάμαι ακριβώς το ποσό. Συμφώνησε το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπήκαν οι εκτιμητές, εκτίμησαν, δέχτηκε. Άρα εμείς λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε? Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τα μοναδικά κοιμήλια τα οποία διασώθηκαν. Διότι η οικία Ρώμα είναι εντός εισαγωγικών το τυχερό αρχοντικό της Ακίνθου που δεν έπεσε στους σεισμούς. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Και μιλάμε για τη διάσωση κοιμηλίων. Ο Διονύσιος Ρώμας, ο εγγονός του ήταν ο μεγάλος λογοτέχνης, λόγιος, Διονύσης Ρώμας, δημοσιογράφος κτλ. Που μας έχει δώσει απίθανα κείμενα για τον επτανησιακό πολιτισμό. Ο Διονύσιος Ρώμας είναι αυτός που στο κατόπι του Εγγλέζοι είχαν βάλει πληρωμένους δολοφόνους, διότι είναι εκείνος ο οποίος σχεδίαζε συνωμοτικά τη μεγάλη υπόθεση ελληνικής επανάστασης. Και μιλάμε για αντικείμενα τα οποία δεν είναι οικογενειακή συλλογή, είναι εθνική συλλογή. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και τώρα για το ακίνητο, τι θα κάνετε? Όσον αφορά λοιπόν το ακίνητο, έχουμε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που δίνει τη δυνατότητα σε μένα, ναι, να βρω τον εκτιμητή, να εκτιμήσει το ακίνητο και στη συνέχεια η οικογένεια με αντιπρόσωπό της και η ίδια να έρθει σε συνεννόηση στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να βρούμε την αξία αγορά της ακίνητου και η περιφέρεια να προχωρήσει στην αγορά. Από πόρους της περιφέρειας?
Από χώρους περιφέρειας. Επομένως, δηλαδή, θα είναι ένα κίνητο που θα ανήκει στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα διαρκές δάνειο θα μπορεί να δώσει πολλά από αυτά τα αντικείμενα ή το σύνολο των αντικειμένων. Και επομένως... Έχει συμφωνηθεί το σύνολο των αντικειμένων. Ωραία. Και επομένως μιλάμε για ένα μουσείο το οποίο αφορά αυτή την τεράστια ή τις τεράστιες μορφές που γεννήθηκαν και έζησαν μέσα σε αυτό το σπίτι. Ακριβώς. Μιλάμε για πρόσωπα συμβολικά στη νεότερη ελληνική ιστορία. Κυρία Μοθωνέου, σας περιμένω στο στούντιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, έχω τον κύριο Γιώργο Μιλιό. Τώρα, ο κύριος Μιλιός, πρέπει να πω ότι ερχόμενος στην Κέρκυρα, η σύζυγός του τον πήγε για μπάνιο κατευθείαν στο Καρδάκι. Έτσι, αντί να βλέπει τα βουνά του Ψιλωρίτη σήμερα, βλέπει τον Παντοκράτορα ή βλέπει το βουνό των Αγίων Δέκα. Και έγινε Κερκυραίος. Αλλά αγαπάει πάρα πολύ την ιστορία και αντιλαμβάνεται και τις διαστάσεις τοπικής ιστορίας. Έχει διαβάσει Καζαντζάκη και επίσης διαβάζει και όλους εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν όψεις στις ψυχές ενός τόπου. Τούτη εδώ ιστορία του Ρώμα είναι ένα αφήγημα χωρίς τελειωμό που αν είχαν ένα Ρώμα οι Γάλλοι ή αν είχαν ένα Ρώμα οι Εγγλέζοι ή αν τον είχαν σε κάποια άλλη οργανωμένη χώρα της Ευρώπης θα τον είχαν κάνει ένα πολύ σπουδαίο αφήγημα. Και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να μεταδώσουμε στις νεότερες γενιές, όχι τους Ακινθινούς, αλλά τους νεότερους Έλληνες, ποιος ήταν ο Διονύσιος Ρώμας. Κακομοιριά δεν αυτή. Δεν είναι η μόνη. Δεν είναι η μόνη, όχι, αλλά δεν είναι μια κακομοιριά, γιατρέ μου. Τον Κολοκοτρώνη, θυμάστε. Ναι, βέβαια. Τον Νικηταρά. Βέβαια. Α, άλλη ιστορία. Και πολλούς άλλους. Έχει δώσει άδεια, το ξέρετε, και Ζημιάτη. Ναι, να ζηδιανεύει. Να ζηδιανεύει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τούτη εδώ την ιστορία των γενικών γιατρών και θα μας πείτε λίγο και για τον COVID. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, διότι οι συνάδελφοι ανησυχούν πολύ. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή της σημερινής ενημέρωσης και πληροφόρησης εδώ στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Με τον κύριο Γιώργο Μιλιό συζητάμε. Ο κύριος Γιώργος Μιλιός, κυρίες και κύριοι, είναι γιατρός. Είναι σήμερα υποψήφιος για την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, ένα ψηφοδέλτιο που έχουν φτιάξει οι γενικοί γιατροί. Αλλά όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συζητάμε συχνά πολλά θέματα τα οποία έχουν ένα πρώτο επίπεδο το ζήτημα της δημόσιας υγείας, αλλά είναι ταυτόχρονα και θέματα με λεπτά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Είναι για μας χαρά όταν είναι εδώ στο στούντιο και κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα, γιατί τους δίνει και αυτή την πνευματική προέκταση που επιβάλλεται πολλές φορές να τονίζετε. Συζητάμε όμως απλά και πρακτικά, γιατρέ μου, τούτη εδώ την υπόθεση του προσωπικού γιατρού, η οποία δεν προχωράει και η οποία σε επίπεδο συμμετοχής δεν προχωράει και η οποία για την κοινωνία φαίνεται ότι έχει το στοιχείο των προστήμων, της πίεσης. Διάλεξε έναν από τη λίστα. Και στη λίστα μπορεί να μην είναι ο Γιώργος ο Μιλιός, που είναι ο γιατρός μου και είναι χρόνια γιατρός μου, και αναρωτιέται η γιαγιά ή ο παππούς ή οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Προσωπικό γιατρό δεν λέτε. Δεν πρέπει να υπάρχει το κρίσιμο δεδομένο της εμπιστοσύνης, της σχέσης, της προσωπικής επικοινωνίας, βρε αδερφέ. Λέω. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Ζηνιάτη, το να προσπαθήσεις να επιβάλλεις στον πληθυσμό να εγγραφεί σε έναν άνθρωπο που μπορεί να μην τον έχει δει ποτέ στη ζωή του, απλά και μόνο για να μην έχει την τιμωρητική διάταξη του συν 10% στην επικίνδυνη στεγογράφησή του, δεν είναι η κατεύθυνση που θα έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι ξεκίνησε με σωστή σκέψη, καταλήγει με μια τραγωδία. Στην Κέρκυρα κανένας ιδιώτης γιατρός πλην τριών δεν έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Τρεις μόνο ιδιώτες. Μόνο τρεις ιδιώτες γιατροί. Άρα ξανά επιστρέφει όλος αυτός ο πληθυσμός των 130.000, θα επιστρέψει στο δημόσιο σύστημα. Πρακτικά τι κάναμε, δηλαδή ανακυκλώσαμε τον ίδιο πληθυσμό και τους εγγράψαμε σε κάποιους ανθρώπους που πρακτικά δεν θα μπορούσαν να τους δουν ποτέ. Στην καλύτερη περίπτωση, κύριε Ζηνιάτη, θα τους βλέπουν για 15 λεπτά.
Αν αυτό είναι το ζητούμενο, okay, ας το σκεφτούν καλύτεροι άνθρωποι εκείνοι και να μας πούν αν πιστεύουν ότι οι ίδιοι θα ήταν χαρούμενοι με 15 λεπτά όταν έχουν ένα πρόβλημα, θα μπορεί να τους το λύσει ο προσωπικός τους γιατρός. Αμφιβάλλω. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτός ο καημένος ο παππούς και η γιαγιά υπό πίεση, ξέρετε, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει μια σύνταξη 300-400 ευρώ και παίρνει συνεχώς φάρμακα και είναι και μια ηλικία, είναι καρδιοπαθής, είναι ζάχαροδιαβητικός, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν συνέχεια φάρμακα και έχουν συνέχεια συνταγογράφηση. Ξέρετε, το 10%, όσο μικρό και να είναι, αυτός ο παππούς με τα 400 ευρώ ή 500 ευρώ σύνταξη, μετράει και το 1 ευρώ και το μισό ευρώ. Μα, ξέρετε, και γίνεται τελικά το μπαλάκι του ποδοσφαίρου ο πολίτης όταν το Υπουργείο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημά του. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ζηνιάτη. Του λέει, θα σου βάλω πρόστιμο. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παράδοξο. Αναξιοπρεπές. Υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που ο πληθυσμός είναι περισσότερος από τα 2.000 άτομα που μπορεί να απορροφήσει ένας γιατρός. Αν λοιπόν υπάρχουν λιγότεροι γιατροί από τον πληθυσμό, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι, θα μπουν σε πρόστιμο, πού θα εγγραφούν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό δεν μας το έχει λύσει το Υπουργείο. Το έχει αφήσει ανοιχτό. Γι' αυτό είδατε ότι έκανε λίγο μια μικρή επαναχώρηση και πάει από πρώτη πρώτου. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα που είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι έγινε απλά και μόνο για να κλείσει το μνημονιακό, την μνημονιακή υποχρέωση. Αυτό όμως δεν είναι κάτι σωστό. Δεν μπορείς να θέσεις. Η μνημονιακή υποχρέωση είναι ο προσωπικός γιατρός. Σωστά. Δεν είναι οι προδιαγραφές οι οποίες βάζεις. Ακριβώς. Οι προδιαγραφές είναι δικές σου. Ναι. Ο προσωπικός γιατρός, ναι, μας είδε, συμφωνήσαμε. Δεν είπαμε ότι ήταν μια συνήθεια και μια αντίληψη των ανθρώπων δεκαετίες από όταν άρχισε η ιατρική επιστήμη να παίρνει αυτά τα πιο εύκολα προσβάσιμα χαρακτηριστικά, γιατί κάποτε ήταν η υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη ο γιατρός, έτσι. Ναι. Στις τοπικές κοινωνίες υπήρχαν πρακτικοί γιατροί. Ναι, ισχύει. Ισχύει, έχετε δίκιο. Για να γελάσουμε, στο χωριό του πατέρα μου υπήρχε οδοντίατρος, υπήρχε ορθοπαιδικός, ήταν ο παππούς μου ορθοπαιδικός, υπήρχε ο χειρούργος, υπήρχε ο παθολόγος και υπήρχε και η μαμή. Δηλαδή μιλάμε για ένα σύνθετο επιστημονικό προσωπικό. Έχετε δίκιο. Αλλά ο οδοντίατρος, για να συνεχίσουμε να γελάμε, έβγαζε τα δόντια με την κλωστή και με την πόρτα. Αυτό στην καλή περίπτωση. Ανοίγω, κλείνω. Εντάξει. Ωραία, φύγαμε από αυτό. Πήγαμε κάπου αλλού. Αυτό το άλλο πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ποιότητας και σοβαρότητας ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει. Καταρχάς, ξεκινάμε από μια λάθος βάση, κύριε Ζηνιάτη. Η Ελλάδα, όταν δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν έδωσε ταυτότητα. Σε όλο το δυτικό πολιτισμό, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι λίγο χοντρά, υπάρχουν δύο συστήματα, αν εξαιρέσουμε το αμερικάνικο, το οποίο είναι, να πούμε, το βρετανικού τύπου και του γερμανικού τύπου. Εμείς δεν είμαστε πουθενά σε αυτά. Τι είναι, λίγο γιατρέ μου, το βρετανικού τύπου τι? Το βρετανικού τύπου είναι αυτό το ΕΣΥ που ξέρουμε εμείς, ότι η πρόσβαση στην υγεία είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους. Μάλιστα. Το γερμανικό, να σου το πω απλά, είναι μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Μάλιστα. Που είναι αγοραστές υπηρεσιών υγείας, δεν είναι και πάροχοι. Εδώ στην Ελλάδα είναι και αγοραστής και πάροχος. Δηλαδή θα πας στο ΙΚΑ να σου κάνει να θεραπευτείς. Το ΙΚΑ όμως είναι και ασφαλιστικό ταμείο. Δεν είναι δυνατό να είναι και τα δύο. Δεν μπορεί να παρέχει την υπηρεσία και να στην πουλάει κιόλας. Εδώ υπάρχει μια στρεβλότητα. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν έχει φτιαχτεί ποτέ. Τώρα προσπαθούν να το φτιάξουν. Λόγω των μνημονίων συμπιέστηκαν τα πράγματα. Έκλεισαν το. Και, τον τρελό, και του τρελού κόστου τη δημόσια υγεία. Επιτόξευε το κόστο. Ήταν και χαμηλότερη ποιότητα. Δηλαδή είχαμε φοβερέ συνταγογραφήσει, είχαμε καταστάσει μαϊμού κτλ. Ωραία. Αυτά μπήκαν σε μια σειρά, προσπαθούν να μπουν. Αλλά πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα το σύστημά μα. Πρώτα απ' όλα να αποκτήσουμε ταυτότητα. Είναι σαν να θέλουμε, κύριε Ζηνιάτη, να φτιάξουμε μια εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και φωνάζουμε τον Ιβκοβιτς, πώς λέγεται αυτό, τον προπονητή του μπάσκετ, τον Ομπράντοβιτς, να μας κάνει να μας προπονήσει οι ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Ή θα πρέπει να το κάνουμε σωστά ή να μην το κάνουμε καθόλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λάθος στο σκεπτικό. Πήραμε λάθος ανθρώπους για να δώσουν λάθος οδηγίες. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Ζηνιάτη, είναι ειδικότητα για όσους δεν το γνωρίζουν. Και ο ειδικός γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο γενικός γιατρός, καλός ή κακός. Ότι τώρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουν εμπλέξει και όλους όσοι έχουν κάνει παθολογία. Μου έλεγε ο Φίβος Κακαβίτσας, ναι, ότι σε αυτήν την ιστορία του προσωπικού γιατρού, στη λίστα έχουν μπει και οι φυσικές αποκατάστασεις. Φυσίατροι. Αυτό. Έχουν μπει και άλλες ειδικότητες. Ο ρευματολόγος, για παράδειγμα. Ρευματολόγος. Ο νεφρολόγος.
Στην Ελλάδα, κύριε Ζηνιάτη, από τις σπανιότερες ειδικότητες στον πλανήτη είναι η νεφρολογία. Είναι δυνατόν ένας νεφρολόγος, που είναι μια σπάνια ειδικότητα, να αφήσει το ιατρείο του ή τη νοσοκομιακή του πρακτική και να πάει να κάνει ιατρείο έξω για να διαχειρίζεται, για παράδειγμα, ζαχαρόδιαβητή. Ναι. Ή για να βλέπει έναν χτύπησε το πόδι του. Ναι. Μα δεν ξέρει, δεν έχει τη γνώση. Εδώ μιλάμε διότι τώρα... η ιατρική έχει σήμερα, το λέγαμε και στο διάλειμμα, έχει τα χαρακτηριστικά της πλήρους εξειδίκευσης. Και μάλιστα πολύ σωστά. Σε εκτείναξη, δηλαδή. Πάρα σε... πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν τώρα ειδικότητες, ας πούμε, χειρουργός άκρας χειρός. Δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια, τώρα υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Ζηνιάτη, τα πράγματα είναι απλά. Σοφών το σαφές. Θέλεις να κάνεις πρωτοβάθμια, βάλε τους σωστούς γιατρούς. Δεν φτάνουν οι σωστοί γιατροί. Εκπαίδευσε άλλες κατηγορίες. Κατεύθυνε τους γιατρούς, τους νέους, στις σωστές ειδικότητες. Δεν μπορεί να είμαστε υπερπλήρεις, παράδειγμα λέω, σε καρδιοχειρουργούς και να υπολοιπόμαστε στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά στην εκπαίδευση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα, για να συγκεφαλαιώσω. Θέλουμε να κάνουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να την κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Δίνοντας τα σωστά κίνητρα στους γιατρούς για να μπορούν να μπουν στο σύστημα. Στην παρούσα τα φάση. Κίνητρα ποια είναι, γιατρέ μου. Τα κίνητρα διότι είναι. Συζητιέται. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, εντάξει, και ο γιατρός δεν μπαίνει επειδή θέλει να παίρνει πολλά. Μα ποιο αυτό, είναι. Αυτό είναι. Μου έλεγε ο Φίβος Καχαβίτσας, μας δίνει ένα ποσό Α. Να. Σε αυτό το ποσό Α, έχοντας εγώ μια λίστα με 2.000 ανθρώπους, στην πραγματικότητα δεν μπορώ να κάνω άλλο ιατρείο. Αλλά για να υπηρετήσω αυτό τον αριθμό των 2.000 άτομα, ανά γιατρό. Το μέγιστο είναι αυτό. Πρέπει να έχω οπωσδήποτε γραμματιακή υποστήριξη στο γιατρείο μου. Σωστά. Να κρατάει το ραντεβού, να επικοινωνεί κάποιος. Ε. Διότι εγώ την ώρα που εξετάζω δεν μπορώ να σηκώνω το τηλέφωνο. Έτσι ακριβώς. Okay. Αμέσως μιλάμε για ένα μισθό, ένα χιλιάρικο. Ε? Ναι. Το λιγότερο. Δεύτερον, θα πρέπει να έχω ιατρείο με αναλώσιμα. Με όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την ιατρική εξέταση και πράξη. Και θα πρέπει να έχω και άλλες λειτουργίες για να μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως στις υποχρεώσεις μου. Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα κοστολόγιο. Και δεν είναι το κινητό τηλέφωνο με τον ασθενή που με παίρνει. Είναι εγώ που θα τον καλέσω και την ίδια στιγμή που θα πρέπει να καλέσω και συναδέλφους μου για να ενημερωθώ από τους συναδέλφους μου για να μπορώ να συστήσω σωστά αυτά τα οποία πρέπει να συστήσω. Γιατί δεν είμαι πανεπιστήμονας. Ποια είναι η αμοιβή που προβλέπει η σύμβαση αυτή του Υπουργείου? Κατά την μέγιστη αμοιβή που μπορεί να πάρει κάποιος υπό ειδικές συνθήκες όταν έχει πληθυσμό 2.000 άτομα πάνω από τα 65, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 70.000 ευρώ, κύριε. Το χρόνο. Το χρόνο. Αυτό είναι στην ιδανική περίπτωση που έχεις. Άνω των 70, άνω των 65, με συγχωρείτε πολύ, και 2.000 πληθυσμό. Ακούγεται πολύ. Πάμε όμως παρακάτω. Εδώ θα έχεις ένα μεικτό πληθυσμό. Δεν μπορείς να έχεις άνω των 65. Δεν γίνεται. Ναι, σωστά. Έτσι. Άρα, εκτός το ότι όταν θα έχεις άνω των 65, θα έχεις και μεγαλύτερο όγκο ανθρώπων που έχουν ανάγκη της βοήθειάς σου. Άρα, πολλαπλασιάζεται το έργο. Ας πούμε λοιπόν και ότι το κόστος. Και το κόστος. Υπηρέτησης του έργου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ένας μέσος γιατρός λοιπόν θα παίρνει γύρω στα 40.000 ευρώ το χρόνο, κύριε Ζηνιάτη. Αυτά είναι τα κοστολογημένα μεγέθη. Από τα 40.000 ευρώ, αρχίστε, όπως το είπατε εσείς αμέσως. Να βγάλεις 15.000 ευρώ που είναι ο μισθός. Είναι και η ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αυτή που είναι. Ωραία. Όχι, η ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου. Του εργαζόμενου, ναι, έχετε δίκιο. Ο εργαζόμενος θα πάρει. Θα πάρει και την ασφάλεια. Ένα μισθό, δεν θα πάρει 8%. Θα πάρει και το 13% μισθό. Ακριβώς, θα πάρει όλα αυτά. Και τα δώρα του. Βεβαίως, έτσι είναι. Έχουμε λοιπόν. 15.000. Άρα τι μένουν 25. Από τα 25 λοιπόν, πόσο είναι ο φόρος, κύριε Ζηνιάτη? Ο φόρος είναι στα 40, δεν είναι στα 25. Πού φτάνουμε λοιπόν σε ποσά και χωρίς αυτή την ταλαιπωρία ενός νεοδιοριζόμενου γιατρού στο ΕΣΥ? Ούτε καν αυτό. Και ούτε καν στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αν βάλεις τα υπόλοιπα έξω. Έτσι. Άρα πρακτικά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και εδώ τώρα όμως είναι στην ιδανική περίπτωση που έχεις 2.000 ασθενείς. Αν πάμε στις περιπτώσεις που είναι σε απομακρυσμένα μέρη που είναι λιγότεροι, γιατί όλος να μπει στο σύστημα? Αυτά τα λεφτά θα είναι πολύ λίγα. Τα κίνητρα είναι τα χρήματα. Όπου κύριε Ζηνιάτη, δημιούργησαν πρωτοβάθμια φροντίδα, οι γιατροί πληρώθηκαν πάρα πολύ καλά. Γιατρέ μου, για να σπουδάσετε, τώρα γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε πραγματικότητες οι οποίες ισχύουν. Ένας άνθρωπος για να πάρει ειδικότητα και να είναι γιατρός, μάχημος, δεν είναι μόνο τα 5, άντε 6 χρόνια των σπουδών του, έτσι δεν είναι? Να, είναι πόσα χρόνια απαιτούνται? Άλλα 5 χρόνια 6. Mm. Δηλαδή πίσω μια οικογένεια έχει ματώσει για να βγάλει αυτόν τον άνθρωπο
ικανό να εργαστεί ως γιατρός με ευθύνη για εκείνους τους οποίους κοιτάζει και παρέχει υπηρεσίες. Μιλάμε δηλαδή για μια υπόθεση η οποία έχει επενδυθεί από αυτόν τον άνθρωπο για να σπουδάσει ένα ποσό το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να του δίνει το μισθό που παίρνει ένας άνθρωπος που δεν έχει σπουδάσει και τον βάζει από το παράθυρο κάτω το σύνηθες νεοελληνικό στην δημόσια υπηρεσία και το Σαββατοκυριακό του φρύ και μερικές φορές δεν χτυπάει και καρτέλα και έχει πολλά περισσότερα φρύ. Δηλαδή χάνεται η έννοια της σοβαρότητας και της αξιοκρατίας στην κοινωνία μας. Έγινε πολύ πρόχειρα, κύριε Ζηνιάτη. Έγινε πρόχειρα διότι ο μνημονιακός κανόνας απαιτούσε να έχουμε πιάσει ένα ποσοστό ασφαλιζόμενων οι οποίοι θα έχουν μπει στον οικογενειακό γιατρό μέχρι τέλος του χρόνου. Γι' αυτό το πιέζουν τόσο πολύ. Νομίζω όμως ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να φωνάξουν, μου επιτρέπετε την έννοια, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία ειδικότητα, τις εφεδρίες, οι οποίες όμως είναι λάθος. Και θα απομυζήσουν το σύστημα από γιατρούς υπερεξειδικευμένους που τους έχουμε ανάγκη και δεν θα γίνεται σωστά η δουλειά που πρέπει να γίνει. Κανένας δεν πρόκειται να πάει, κύριε Ζηνιάτη. Γι' αυτό βλέπετε ότι αναγκάζονται και φωνάζουν όποιον μπορούν να βάλουν στο σύστημα. Θα ήταν όμως πολύ ενδιαφέρον από αυτούς τους μεγαλόσχημους που σκέφτηκαν αυτό το πράγμα να δούμε αν οι ίδιοι έγραψαν αυτούς παιδιά, γονείς, αδέλφια σε έναν γιατρό, δεν θέλω να πω, άλλη ειδικότητα πέρα από τις γνωστές της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ναι, αυτό που λέτε είναι ωραίο ρεπορτάζ. Έτσι. Αλλά είναι ήδη προσωπικά δεδομένα τα οποία. Φυσικής αποκατάστασης για να διαχειριστεί την υπέρτασή τους. Δεν ήθελα πολύ να το δω αυτό. Πήγαν να δούνε τη δυσλιπιδημία, τη χοληστερίνη τους, αν την δει ένας άλλος γιατρός. Ας πούμε, πώς. Θέλει να το δούμε λίγο αυτό. Δεν είπα καθόλου τυχαία στην αρχή της κουβέντας ότι είστε ένας άνθρωπος που έχει γνώμη, αλλά και άποψη. Είναι δύο πράγματα από τα οποία τα συναντάμε στον ελληνικό βίο. Την άποψη σπανίως, τη γνώμη, όλοι οι Έλληνες έχουν γνώμη για τα πάντα. Λέω εγώ ότι σήμερα στην υπόθεση δημόσιας υγείας ο άνθρωπος ο οποίος έχει την πολιτική ευθύνη είναι δικηγόρος. Πόσες από τις λεπτές παραμέτρους της όλης ιστορίας αντιλαμβάνεται? Εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ τον κύριο Πλεύρη, τυχαίνει και τον γνωρίζω και προσωπικά. Και σοβαρό παιδί. Του πρότεινε ο Μητσοτάκης να αναλάβει αυτήν την καρέκλα. Είχε φιλοδοξία να γίνει υπουργός. Φαντάζομαι ήταν και παρακαταθήκη του Γιώργου Καρατζαφέρη προς τα παιδιά του να γίνουν να τα δει και να τα καμαρώσει υπουργούς. Και έγινε υπουργός. Αυτό που λέτε βέβαια είναι και θέμα κοινής λογικής, γιατρέ μου. Και με σκανδαλίζει ακόμη περισσότερο. Με θυμώνει ο λίγο, πρέπει να σας. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Ζηνιάτη. Ίσως δεν χρειάζεται να είναι πάντα στο Υπουργείο ο αντίστοιχος επαγγελματίας. Διότι πιθανόν καλύτερα να το βρείτε. Ναι, αλλά η επιστήμη σας έχει λεπτά χαρακτηριστικά και έχει και ιδιαίτερες γνώσεις. Έχει τους συμβούλους. Οι σύμβουλοι είναι το θέμα. Ναι. Εγώ έχω μια άλλη απορία. Θα ήθελα να μας πούν πού αλλού στο δυτικό πολιτισμό είναι αυτοί οι άνθρωποι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μια απλή ερώτηση. Πού αλλού έχει υπάρξει αυτή η αντιγραφή του μοντέλου? Γιατί το να ανακαλύπτουμε δρόμους είναι ενδιαφέρον και μπορεί να είναι και πολύ γοητευτικό. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι και η σωστή κατεύθυνση που παίρνουμε. Και να οδηγήσουμε όλο αυτό το πράγμα σε ένα φιάσκο. Εκτός αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να πούμε ότι το κάναμε. Δεν θέλω να το πιστεύω. Όπως το είπατε, ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός, είναι ένας νέος άνθρωπος και φαίνεται πολύ σοβαρός και τεκμηριωμένος. Ωραία, ναι, ένας σοβαρός άνθρωπος, αλλά. Κοιτάξτε. Σήμερα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας έχουμε την τρίτη παράτηση, το ξέρετε. Έχω ακούσει. Και όταν εγώ είμαι υπουργός και συμβαίνουν αυτά, δρός υπουργός. Και αν δεν μπορώ να λειτουργήσω ως υπουργός, λέω σας ευχαριστώ που μέχρι τώρα είχατε τις υπηρεσίες μου, πάω σπίτι μου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή κάποια πράγματα πια μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε να τα κρύβουμε. Πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε στην πραγματική τους διάσταση. Γιατί εγώ δεν έχω μάθει να στρογγυλεύω τα πράγματα. Όχι εσείς, γιατρέ μου. Λέω για αυτούς τους μεγαλόσχημους της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, οι οποίοι δεν φαίνεται να είναι ικανοί να λύσουν προβλήματα, αφήνουν τα προβλήματα και επαναλαμβάνονται, διαιωνίζονται, γίνονται εκρηκτικά, χάνεται το στάτους και το επίπεδο ζωής μιας κοινωνίας και προσπαθείς να καταλάβεις εάν τελικά η φωνή σου ακούγεται είτε στην πρωτεύουσα είτε σε αυτούς που έχουν θεσμική ευθύνη να σε ακούσουν.
Να σας πω τώρα, στις εκλογές, πότε έχετε εκλογές στον Ιατρικό Συλλόγο? Στις 16, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου. Α, Κυριακή κοντή γιορτή. Ναι, σε δύο Κυριακές από σήμερα. Καλώ όλους τους συναδέλφους γιατρούς να έρθουν να ψηφίσουν. Έχει σημασία ποιους θα ψηφίσουν. Εσείς είστε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ είμαι μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Είστε με τον συνδυασμό του κυρίου Καλούδη? Όχι, είμαστε ένας άλλος συνδυασμός. Είμαστε ανεξάρτητος συνδυασμός. Λέω, ήσασταν εκλεγμένος? Όχι, όχι. Πάλι με τον ίδιο ανεξάρτητο συνδυασμό ήμασταν. Και τώρα κατεβαίνω μαζί με δύο πολύ εξαιρετικές συναδέλφους που έχουν δείξει πολλά χρόνια στην δημόσια υγεία τα διαπιστευτήριά τους, στην Εύη την Κυρκίνη και την Ανθούλα την Κούρκουλου. Είναι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας, είναι γενικοί γιατροί, εξαιρετικοί επιστήμονες και εξαιρετικά, θα μου επιτρέψετε, παιδιά. Νομίζω ότι αξίζει οι συνάδελφοι να έρθουν να ψηφίσουν το ψηφοδελτίό μας για να μπορούμε κι εμείς να έχουμε μια φωνή, να δώσουμε αυτό που. Πόσοι γενικοί γιατροί είσαστε στην Κέρκυρα, σε τι ποσοστό δηλαδή στο σύνολο? Είμαστε η μεγαλύτερη ειδικότητα στην Κέρκυρα. Έχουμε κοντά στα 45 μέλη ως ειδικότητα. Είμαστε η μεγαλύτερη, πιο πολυπληθής ειδικότητα. Σύνολο γιατρών? Οι γιατροί είναι 600. Είναι πολύ. Μια χαρά. Είμαστε αυξάνεστε πολύ και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε, κύριε Εμιλιέ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ζηνιάτη. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Έλληνες, προσπαθώ να καταλάβω πότε θα επιστρέψει η λογική σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω αν στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, στην Κρήτη, τα πράγματα είναι τόσο περίεργα όσο εδώ στην Κέρκυρα. Αλλά εγώ μέρα με τη μέρα, και ίσως μεγαλώνοντας και γινόμαι έτσι και λίγο περίεργος, τα νιώθω πολύ αποδομητικά για την έννοια της σοβαρότητας και της αξιοπρέπειας. Μιλάω πολύ λίγο. Ας ευελπιστούμε, κύριε Ζηνιάτη, τα πράγματα θα βελτιώνονται κάθε μέρα. Πάντα. Κάθε μέρα που βλέπεις τον ήλιο, ελπίζεις ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Και μπορεί η ανατροπή να γεννήσει το καινούργιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε και εσείς ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.